Συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων λοιπόν και από τις δύο πλευρές, περιμετρικά στα σύνορα μάλλον της Ουκρανίας. Δείχνει κατάσταση να μυρίζει μπαρούτι πραγματικά. Μια σπίδα εύκολα μπορεί να γίνει η πυρκαγιά. Γι' αυτό πάμε στο Μιχάλη Γνατίου να δούμε τι διάθεση υπάρχει. Διότι βλέπουμε ότι και οι διπλωματικές επαφές, οι επικοινωνίες, οι συζητήσεις δεν δείχνουν να αποδίδουν. Τι διάθεση υπάρχει από την κάθε πλευρά, πάμε για κλιμάκωση δηλαδή. Ναι, Πόπη, καλησπέρα. Χθες το βράδυ και σήμερα έγιναν αρκετές συζητήσεις, αλλά και συσκέψεις στο Λευκό Οίκο, στο Πεντάγωνο και στο State Department για το θέμα της Ουκρανίας. Είναι το βασικό θέμα της εξωτερικής πολιτικής. Και παρά τις εκατέρωθεν πολεμικές κραυγές, υπάρχει, λένε, και διάθεση για ειρηνική διευθέτηση του Ουκρανικού. Οι Δυτικοί, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, προετοιμάζονται βεβαίως για όλα τα σενάρια. Αλλά οι πάντες γνωρίζουν ότι η στρατιωτική σύγκρουση δεν αποτελεί πια επιλογή για την Αμερική και τη Δύση. Όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, εάν δεχτεί επίθεση η Ουκρανία, οι Δυτικοί δεν θα μπορέσουν να την βοηθήσουν, διότι αν το επιχειρήσουν θα πρέπει να εισέλθουν σε ένα πόλεμο με τη Ρωσία. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, θα έλεγα είναι αδύνατο. Έτσι έχει λοιπόν η κατάσταση και πρόκειται για διαπίστωση υπόπτη στο πιο υψηλό επίπεδο. Mm-hmm. Όποιος αναμένει λοιπόν πόλεμο Δύσης και Ρωσίας για την Ουκρανία, δεν θα το δει. Το σχέδιο της Αμερικής και των συμμάχων της δεν είναι μυστικό. Ελπίζουν και μερικοί αξιωματούχοι το πιστεύουν ότι οι απειλές για κυρώσεις θα αναγκάσουν τον κύριο Πούτιν να υποχωρήσει. Λένε ότι βλέπουν διάθεση από τη Μόσχα για ειρηνική διευθέτηση. Αλλά βεβαίως εξαρτάται τι εννοεί κάθε πλευρά όταν ομιλεί για μια συμφωνία που θα αποτρέψει τον πόλεμο. Από την Αυστραλία τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών Μπλίνκεν τηλεφώνησε στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, στους Υπουργούς Εξωτερικών της Γαλλίας και της Τουρκίας και συμμετείχε σε συσκέψεις μέσω τηλεδιάσκεψης με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, με του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και του Πενταγώνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συντονισμός όλων των παραγόντων είναι πλέον στο 100% και ο συντονισμός αφορά περισσότερο τις κυρώσεις. Από την πλευρά του, οι Αμερικανοί έχουν εκφωνήσει και στρατιωτικό σενάριο, που θα αφορά όμως την αποχώρηση των Αμερικανών υπηκόων, αν χρειαστεί και αν υπάρξει εισβολή από την Ουκρανία. Ο κύριος Μπλίνκεν και ο κύριος Στόλτεμπεργκ μίλησαν για την ανάγκη αποκλιμάκωσης ώστε η Ρωσία, όπως είπαν, να λάβει μέρος σε ουσιαστικό και αμοιβαίο διάλογο. Άρα από όποιοι ανοίγουν πάλι την οδό του διαλόγου. Με τον Γάλλο ο Αμερικανός Υπουργός συζήτησαν κάτι συνομιλίας του κυρίου Πούτιν με τον κύριο Μακρόν. Το συμπέρασμα από αυτό το τηλεφώνημα είναι ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας επιθυμεί να λύσει τα προβλήματα απευθείας με τον Τζο Μπάιντεν. Τέλος, να σημειώσουμε ότι από το τηλεφώνημα του κυρίου Μπλίνκεν με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι Τούρκοι προσπαθούν ακόμα να έχουν ένα ρόλο στο θέμα της Ουκρανίας, αλλά φαίνεται ότι μέχρι τη στιγμή δεν τους βγαίνει υπόψη.